Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο. Σήμερα έχω στα χέρια μου να δούμε έναν MTL επισκευάσιμο ατμοποιητή. Μιλάω για τον Arcana 22 από Arcana Modes και Pipeline. Ένας ατμοποιητής που δεν ανήκει κάτω μέσα στην budget κατηγορία, όπως επίσης δεν ανήκει και στην ακριβή κατηγορία, είναι σε μια μέση τιμή, παίζει κοντά στα 100 ευρώ και κατά τη γνώμη μου είναι ένας ατμοποιητής που ακριβότερους από αυτόν ατμοποιητές μπορεί πάρα πολύ εύκολα να τους βάλει κάτω σε θέμα στη σήματος, για τα πινάκια, για τη γεύση και για περισσότερο ακόμα που θα πούμε μετά αφού τον δούμε από κοντά. Πάμε να τον δούμε πρώτα λοιπόν από κοντά, να δούμε τα του ατμοποιητή και σε λίγο εδώ για να πω την άποψή μου. Έτσι έρχεται το Arcana 22 από την Arcana Modes και την Pipeline στη συσκευασία. Σκληρό χάρτινο κουτάκι. Οι εταιρείε 22 για την Arcana 22, το λέει κιόλας Arcana 22. Logo Arcana Modes, Logo Pipeline. Το ίδιο από εδώ. Το ίδιο και από εδώ. Η στο σελίδα της Pipeline. Στο πίσω μέρος θα δούμε... Εδώ κανονικά θα έπρεπε να είναι επιλεγμένο το Silver, γιατί είναι το Silver αυτό που έχω πάρει. Δεν έχω δει αν έχει έρθει κάπου στην Ελλάδα σε μαύρο ή αν θα βγει πιο μετά. Περιεχόμενα συσκευασίας, χαρακτηριστικά του προϊόντος. Καθώς ανοίγουμε θα βρούμε το manual. Μια καρτούλα Arcana Mods. Social media της Arcana Mods. Και η mail. Τον ατμοποιητή όπου έχει ύψος 34,5 χωρίς το επιστόμιο χιλιοστά. 22 χιλιοστά η διάμετρός του. Είναι μονής αντίστασης. Το επιστόμιο πάνω είναι βιδωτό. Έχει ένα ίσιο και ένα κυρτό. Είναι 510 εννοείται μπορούμε να βάλουμε οποιοδήποτε 510 θέλουμε εμείς. Υλικό κατασκευής SS316L εδώ πέρα είναι γυαλάκι ενώ εδώ πέρα το υλικό είναι PSU το επιστόμιο είναι POM όπως βλέπουμε εδώ πέρα έχουμε τρία πινάκια αέρα το ένα είναι προεγκατεστημένο αυτό που είναι προεγκατεστημένο έτσι όπως έρχεται είναι το 1,2 χιλιοστόν. και αυτό προτιμώ Δοκίμη, δοκίμασα και τα άλλα συγγνώμη αλλά το 0,8 μου φάνηκε πάρα πολύ σφιχτό το 1 χιλιοστού έτσι και έτσι για τα ακούστα μου το 1,4 το βρήκα αρκετά αεράτο ένα σακουλάκι εδώ πέρα αρκετά σφινωμένο όπου στο σακουλάκι θα βρούμε ένα ανταλλακτικό πικ που είναι κάτω στον πόλο ένα ανταλλακτικό πικ που μπαίνει κάτω από τον έναν πόλο του deck ανταλλακτικά ανταλλακτικές βίδες και ανταλλακτικά όριγκάκια αυτός είναι ο Arcan 22 από κοντά όπως είπαμε από πάνω επιστόμιο 5-10, μπορούμε να το αφαιρέσουμε να βάλουμε οποιοδήποτε 5-10 επιστόμιο θέλουμε εμείς. Αν θέλουμε να βγάλουμε αυτό το ίσιο πόμ και να βάλουμε το άλλο το κυρτό, ξεβιδώνουμε, τοποθετούμε το άλλο σαν γρανάζια στο πούμε στο πάνω μέρος. Από πάνω μπορούμε να ξεβιδώσουμε, είναι σχεδόν μισή στροφής ας πούμε, τραβάμε και απελευθερώνουμε το χώρο με τις δύο βάλει για να γεμίσουμε, αλλά πριν το κάνουμε αυτό, έχει έλεγχο ροή συγκρών το οποίο δεν φαίνεται, καθώς όταν βιδώσουμε, αν γυρίσουμε λίγο, έχει ένα stop, εδώ είναι κλειστά τα έγκρα, αν γυρίσουμε δεξιόστροφα, έχει πάλι ένα stop, είναι ανοιχτά τα έγκρα. Εξωτερικά έχουμε ένα δαχτυλίδι που έχει μία τρύπα από εδώ, μία από εδώ. Αν γυρίσουμε και είναι Μπορούμε να επιλέξουμε να έχουμε μόνο τρεις τρύπε εξωτερικά του αέρα, αλλά έχουμε μέσα πίνακι και όλα στην αντίσταση εξωτερικά από την άλλη μεριά είναι τυφλό. Αν γυρίσουμε, έχει πάλι stop, ανοιχτός αέρας από τη μία, ανοιχτός αέρα και από την άλλη, έτσι προτιμώ να το χρησιμοποιώ εγώ. Στο πάνω μέρος εδώ πέρα από το δαχτυλίδι έχουμε Logo Arcana Mods, από εδώ Logo Pipeline. Η χωρητικότητα του υγρού με το συγκεκριμένο tank στη συγκεκριμένη έκδοση που βγαίνει είναι 3,5 ml. Ενώ αν πάρουμε το Nano Tank Kit που πωλείται ξεχωριστά, εφόσον επιλέξουμε αυτό τον ατμοποιητή, η χωρητικότητα πάει σε 2 ml. Και το ύψος του εκεί χαμηλώνει από 34,5 σε 29 χιλιοστά. Για να επέμβουμε τώρα και να δούμε το deck, Βιδώνουμε σε ένα μοντάκι και τραβάμε γιατί πιάνεται με όριγκ. Είναι αρκετά σκληρό στην αρχή. Έχει δύο οριγκάκια που το κρατάει στη θέση του. Θολωτή η καμπάνα όπως βλέπουμε. Κονική και θολωτή. Οι δύο τρυπούλες που βλέπουμε είναι που κατεβαίνει το υγρό από το tank και βρέχει τα βαμβάκια μας. Όπως βλέπουμε σε αυτό εδώ πέρα το σημείο έχει μία εγκοπή όπως και από την απέναντι μεριά όπου αυτές οι εγκοπές πιάνουν εδώ και εδώ από τη μεριά του deck ώστε να κουμπώσει. Δηλαδή, κάπως έτσι, δηλαδή οι τρύπε να είναι πάνω από τα βαμβάκια, αλλά για να το βρεις πιο εύκολα, οι εγκοπές είναι εδώ που είναι το λόγο Arcana Mods και από την άλλη που είναι το logo της Pipeline. Οπότε, αν το κεντράρεις έτσι, κουμπώνει μια χαρά και δεν έχεις κανένα απολύτως πρόβλημα. Αυτό είναι το deck με τέσσερις βιδούλες, πάρα πολύ ωραίο αυτό του τύπου deck, διότι δεν σε απασχολεί όπως και να στρίψει την αντίσταση ή ό,τι χειροποιεί την αντίσταση και να αποφασίσει να βάλεις πάνω, να μην σε προβληματίσει πώς είναι στριμμένη η αντίσταση για το πώς να το βρούμε. Οι τρύπε, όπως είπα πριν από εδώ κεντράρονται εδώ πέρα, οπότε στην ουσία δεν βρέχουν ακριβώς πάνω το βαμβάκι, αλλά το υγρό περνάει από εδώ και πηγαίνει και βρέχει από κάτω το βαμβάκι στο κάτω μέρος από την αντίσταση είναι το, η κεφαλή από το πινάκι του αέρα όπου για να το αλλάξουμε το πινάκι δεν χρειάζεται να χαλάσουμε το στήσιμο είναι ίσια η βίδα από κάτω οπότε ξεβιδώνουμε βγάζουμε το πινάκι τοποθετούμε το άλλο που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε βιδώνουμε ούτε στήσιμο χαλάμε ούτε μας νοιάζει αν είναι άδειο ο ατμοποιητή, ούτε τίποτα. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ βολικό αυτό. Έχω στημένο πάνω MTL Fused Clapton. Βαμβάκι πάλι προκότων από BP Mods. Πάλι επιλέγω το βαμβάκι του τριάρι πυρήνα. Το επιλέγουμε να είναι αρκετά σφιχτά μέσα στην αντίσταση, να μην είναι πολύ χαλαρό, αλλά ούτε να παρασέρνει και την αντίσταση. Κόβουμε στο τέλος της βάσης του ατμοποιητή. Γουαντάνα από VMV. Πολύ ωραίο καπνικό. Καπνικό από αυτά που μου αρέσουν. Ωραίο, σκληρό, βαρύ καπνικό. αλλά δυστυχώ αφήνει καταλοιπάκια. Αλλά όπως είχα πει και για το Captain Black, παρένθεση είναι αυτό, και για το Captain Black από την Steampunk, ένα καπνικό που αφήνει αρκετά κατάλοιπα, δεν με χαλάει καθόλου να αλλάζω κάθε μέρα ή κάθε δύο μέρες βαμβάκι. Ρίχνουμε και λίγο υγράκι στα ορυγκάκια, γιατί είναι αρκετά σκληρά, ειδικά όταν πλένουμε τον άτομο Βρίσκουμε το λόγο. Και απλά μπαίνει. Τέρμα ανοιχτό είναι εδώ. Κλειστά είναι τώρα τα υγρά. Οπότε απελευθερώνουμε. Γυρνάμε την μισή στροφή. Απελευθερώνουμε. Βγάζουμε το καπάκι. Γεμίζουμε τα 3,5 ml που χωράει ο συγκεκριμένος ατμοποιητής. Στη συνέχεια αφού κλείσαμε γυρνάμε να ανοίξουμε και τα υγρά. Ρίξτε μία ματιά στον Arcana 22 από Arcana Modes και Pipeline και σε λίγο εδώ για να πω την άποψή μου. Αφού επιστρέψαμε, Arkana 22 από Arcana Mods και Pipeline υγράκι μέσα Guadana από VMV ένα καπνικό έτσι όπως θέλω τα καπνικά ένα σκληρό, βαρύ, ωραίο καπνικό Το πινάκι μέσα είναι το 1,2 χιλιοστόν, μας δίνει άλλα τρία πινάκια για να παίξουμε σε MTL γιατί MTL είναι ο ατμοποιητής αν κάποιος θέλει να παίξει σε σφίχτη πνευμονική που δεν θα το έλεγα μπορεί να αγοράσει εξτρά πινάκια μεγαλύτερη διάμετρου που κάτε με δεν αξίζει σε έναν τέτοιο ατμοποιητή να τον πάρεις για να πάρεις και τα εξτρά πινάκια να παίξεις RDL ένας ατμοποιητής όπως είπα και στην αρχή που για μένα ανήκει στη μεσαία κατηγορία βάση τιμή, δηλαδή αν ψάχνεις έναν καλό MTL επισκευάσιμο ατμοποιητή δεν θέλεις να πας σε budget κατηγορία ατμοποιητή δώσε λίγα φραγκάκια παραπάνω και πάρε πραγματικά τον συγκεκριμένο ένας ατμοποιητής που από τη στιγμή που τον παρήγγυλα και ήρθε στα χέρια μου δεν έχει φύγει από το καθημερινό μου rotation αυτή τη στιγμή που γυρίζεται το βίντεο τον έχω στα χέρια μου περίπου δύο εβδομάδες δύο και κάτι ένας ατμοποιητής που κατεμέ αρνητικό δεν έχει Δηλαδή, το deck του μου άρεσε πάρα πολύ. Γενικότερα μου αρέσουν αυτά τα deck που σου μονή αντίστασης, που σου δίνει. Τεσ, που σου δίνει δύο επιλογέ, δηλαδή σου δίνει τέσσερι βίδε, δύο πάνω, δύο κάτω, όπω και να στρίψει την αντίσταση, όπως και να είναι στριμμένη η έτοιμη χειροποίητη ή μη χειροποίητη αντίσταση που να είναι μαζική παραγωγή, όπω γίνουν δεκάδε σε δεκάδα ή τη Coilology ή τη Vandy Vape, όπως και να είναι την τοποθετής στο συγκεκριμένο deck, ξεβιδώνεις στις αντίστοιχες βίδες. Πάρα πολύ ωραίο αυτό, πάρα πολύ εύκολο και ωραίο το βαμβά του. Μου άρεσε αυτό το γυρνάω, έχει stop, κλείνουν τα υγρά, γυρνάω, ανοίγουν τα υγρά, έχει stop. Ο αέρας από κάτω, εγώ επιλέγω να είναι ανοιχτός και από τις δύο μεριές όταν είναι μόνο από τη μία μεριά οι τρύπε ή τρει τρύπε ανοιχτέ και από πίσω είναι τυφλό, είναι πιο σφιχτή η τζούρα του. Εμένα εκεί δεν μου άρεσε πολύ σφιχτή για τα γούστα μου, αλλά είναι σε κάποιους που ενδεχομένω να βολέψει. Δεν είχα καθόλου μα καθόλου διαρροέ. Άλλο, η χωρητικότητα του μια χαρά, δεν έχω καθόλου στα πλάνα μου να πάρω το, το μικρό το, το τανκάκι, το, 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 το nano kit για να παίζω με δύο email σε έναν πιο κοντό ατμοποιητή. Πιστεύω το ύψος του είναι κομπλέ. Εντάξει το επιστόμιο αυτό το κάνει λίγο, λίγο πιο ψηλό ενώ δεν θα χρειαζόταν ενώ μπορείς να βάλεις οποιοδήποτε 5-10 επιστόμιο επιθυμείς εσύ. Κατ' πάρα πολύ ωραίος και όμορφος ατμοποιητής, Η τζούρα του πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ smooth, αθόρυβη. Έχεις ένα αθόρυβη τελείως δεν είναι. Ακούς λίγο τον αέρα με το 1,2 χιλιοστόν πινάκι. Αλλά το πιο βολικό από όλα που έχει αυτός ο ατμοποιητής είναι ότι το πινάκι του όταν θέλεις να το αλλάξει απλά ξεβιδώνεις τον ατμοποιητή αλλάζεις το πινάκι από κάτω, δεν χαλάς, μου δεν ανοίξεις τον ατμοποιητή, δεν κάνεις κάτι, κάτι τέτοιο που σε άλλου ατμοποιητέ το κάνει και θεωρείται αρνητικό κατ' εμέ. Ένα ατμοποιητή που έχει μια πάρα μα πάρα πολύ ωραία γεύση, ένα πολύ ωραίο χτύπημα που η τιμή του για μένα αξίζει και το παραμικρό ευρώ που θα δώσει και το τελευταίο ευρώ που θα δώσει για αυτό τον ατμοποιητή. Εάν βέβαια αυτός ο ατμοποιητής που σε αυτή την τιμή έχω δει ότι έχει φύγει αρκετά, εάν ήταν 20 ευρώ κάτω, δηλαδή να παίζει περίπου κοντά στον Labs, εννοείται δεν υπάρχει μέτρο σύγκριση ο ένας με τον άλλον, μακράν καλύτερος, απλά επειδή ήταν στην επικαιρότητα πριν λίγο καιρό και Είχε μείνει αρκετά στην επικαιρότητα ο Labs, αν, αν αυτός ο ατμοποιητής ήταν 20 ευρώ πιο κάτω, εννοείται ότι θα είχε γίνει ανάρπαστος και θα ήταν sold out ακόμα πιο γρήγορα. Έναν ατμοποιητή που τον ευχαριστήθηκα και πραγματικά όποιος ψάχνει έναν επισκευάσιμο MTL ατμοποιητή και θέλει έναν καλό ατμοποιητή, δηλαδή άλλου τύπου ποιότητας να ανέβει λίγο η ποιότητα και των υλικών και λοιπά, και να είναι πραγματικά MTL ο ατμοποιητής αλλά 22 αυτά δεν έχω κάποιο αρνητικό μόνο καλά για αυτό τον ατμοποιητή και είχα σκοπό να τον έπαιρνα τον επόμενο μήνα αλλά εκεί που σκρόλαρα μια μέρα και κοιτούσα διάφορα, λέω φεγά μια τελά τον παραγγείλουμε τώρα. Πραγματικά πάρα πολύ ωραίος ο ατμοποιητής. Αυτά. Ό,τι απορία έχετε με ρωτάτε κάτω στα σχόλια μου στέλνετε ένα μήνυμα στη σελίδα στο facebook και τα λέμε σύντομα σε κάποιο νέο vlog, review ή παρουσίαση. Φοβερό.